Κύριε Δήμαρχε Πύλου Νέστορος, κύριε Δήμαρχε Μήλου, αξιότιμε κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Αρχηγέ Στόλου, κύριε Λιμενάρχα, κύριε Διοικητά της Αστυνομικής Δύναμης Πύλου, κυρία Διοικητά της Πυροσβεστικής Δύναμης Πύλου, κυρίες και κύριοι, στις 20 Οκτωβρίου του 1827, οι στόλοι των τριών συμμαχικών δυνάμεων Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας, με επικεφαλής αντίστοιχα τους Κόδρικτον, που είχε το γενικό πρόσταγμα, Δεριγνή και Χέιδεν, συγκρούστηκαν με ηρωισμό με τον τουρκο-αιγυπτιακό στόλο στον Ναβαρίνο και σχεδόν τον κατέστρεψαν ολοσχερός. Στην ναυμαχία του Ναβαρίνου, που αποτελεί σταθμό στη λύση του ελληνικού ζητήματος με επέμβαση των μεγάλων δυνάμεων, οδηγηθήκαμε μέσα από μια ολόκληρη διαδικασία και σειρά γεγονότων. Γεγονότα που είχαν αντίκτυπο και στη συνοχή της Ιεράς Συμμαχίας. Η Ιουλιανή Συνθήκη του Λονδίνου του 1827 μεταξύ Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας προέβλεπε μεταξύ άλλων και την αναποχή των εμπόλεμων Ελλήνων και Τούρκων. Η ναυμαχία του Ναβαρίνου είναι συνέπεια της συνθήκης και του μυστικού άρθρου της που μιλούσε για μέτρα σε περίπτωση μη αποδοχής της ανακοχής από την πύλη. Είναι αποτέλεσμα της προσέγγισης των τριών δυνάμεων για λύση του ελληνικού ζητήματος και της υπογραφής της παραπάνω συνθήκης. Η μεγαλειώδης ηρωική έξοδος του Μεσολογίου στις 10 Απρίλη του 1826 είχε ξεσηκώσει υπέρ της Ελλάδας ένα χωρίς προηγούμενο φιλελληνικό κίνημα που πίεζε υπέρ του ελληνικού αγώνα τους ισχυρούς της Ευρώπης. Μετά το Μεσολόγιο, η ισχυρή